Σαν σήμερα, 19η Μαΐου, θα μας τα πει και η Βάλια βέβαια, είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Μποντίων και είχαμε μεταξύ άλλων μια χαρακτηριστική τοποθέτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, της Εκατερίνης Ακελαροπούλου, μεταξύ άλλων τι τόνισε, ότι χρέος της διεθνούς κοινότητας είναι η αναγνώριση του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος. Σωστά, Βάλια. Ακριβώς, μιλάμε λοιπόν για 103 χρόνια από τότε, από την αποτρόπαια αυτή σφαγή του εγκλήματος. Ένα έγκλημα που στήχησε τη ζωή. Σφαγιάστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αθώες ψυχές Έλληνες του Πόντου κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής αυτής γενοκτονίας, με συμμάχους βεβαίως Γερμανούς και Σοβιετικούς συμβούλους του, και τελικά, όπως όλα δείχνουν, τα κατάφερε. Τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 350.000 ψυχές που χάθηκαν εκεί, ενώ μιλάμε για χιλιάδες άλλους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους. Η ελληνική πολιτεία 24 Φεβρουαρίου του 1994 αποφάσισε σαν σήμερα να αποτείει φόρο τιμής στη μνήμη των ανθρώπων αυτών, όμως είναι χρέος και της διεθνής κοινότητας πλέον να αναγνωρίσει επισήμως την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελληνών. Ακριβώς. Πολλές οι εκδηλώσεις σε παγκρίτιο επίπεδο για τη γενοκτονία των Ποντίων. Θέλω να αναφερθούμε και να εστιάσουμε σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία του Συλλόγου Ποντίων Χανίων Παναγία Σουμελά. Και μάλιστα προχώρησαν σε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση με θέμα τον ξεριζωμό. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Καραβάνο. Είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου Ποντίων Χανίων Παναγία Σουμελά. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε, κύριε Καραβάνε? Την καλησπέρα μου. Να σας ευχαριστώ. Βέβαια, σας ακούμε και σας βλέπουμε. 103 χρόνια λοιπόν από την ποντιακή γενοκτονία. Και η διεθνής κοινότητα, έχω να πω, το είπε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάτι μας χρωστάει. Σας ακούμε. Σίγουρα κάτι μας χρωστάει και όχι μόνο. Σίγουρα κάτι μας χρωστάει. Υπάρχει μια καθυστέρηση από ό,τι καταλαβαίνω στην επιστροφή. Μας χρωστάνε πολλά. Οι όλες κυβερνητικές, δυστυχώς, πολιτικές μέχρι σήμερα δεν βοήθησαν, δεν προώθησαν την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Σωστά. 19η Μαΐου λοιπόν, κάθε χρόνο, τι μηνύματα προκύπτουν, κυρίως προς τη νέα γενιά, και ποιο το βάρος των συλλόγων, των ενώσεων, ποντίων σε παγκόσμια κλίμακα, προκειμένου να περάσουν αυτό το σημαντικό μήνυμα στα νέα παιδιά. Οι σύλλογοι και οι σύνδεσμοι γενικά σε όλη την Ελλάδα έχουν να επιτελέσουν ένα πολύ σοβαρό έργο, διότι εάν δεν διατηρηθεί η μνήμη, θα είναι κάτι το κενό και θα μένει σαν νεκρά σώματα πάνω σε πέτρες. Οι Έλληνες είμαστε ένας λαός μνήμης. Αυτή είναι η πηγή της λύπης και της περηφάνειας μας. Είναι... ή που δεν μας αφήνει να γονατίσουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις τους αιώνες με το μέρος σου, όπως λέει ο Οδυσσέας Ελίτης. Είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και έχουμε 353.000 λόγους για αυτό το σκοπό. Εντάξει, είστε εμφανώς συγκινημένος. Η αλήθεια είναι
Και φαίνεται και το ευαίσθητο του χαρακτήρα σας. Μακάρι να συνομιλούμε καθημερινά, κύριε Καραβάνα, με ανθρώπους σαν και εσάς, η αλήθεια είναι, που τιμούν το παρελθόν, δεν ξεχνούν. Και μιλήσατε για αυτούς τους χιλιάδες λόγους που θα πρέπει βέβαια να κρατάμε το θέμα στο προσκήνιο και ο καθένας από το δικό του μετερίζει, δημοσιογραφικά βέβαια, πολιτικά και εσείς, ως απόγονος αυτών των ανθρώπων, να πείσουμε, να φέρουμε τη λογική στη διεθνή κοινότητα και να προχωρήσει σε αυτή την αναγνώριση μιας γενοκτονίας. Και βεβαίως ο κύριος Καραβάνος μίλησε και για 353.000 λόγους, είναι οι ψυχές που χάθηκαν στην διάρκεια ακριβώς, της ποντιακής είπαμε, γενοκτονίας. 353.000 ψυχές από έναν εκπρόσωπο συλλόγου που είναι ιδιαίτερα δραστήριο στα Χανιά, εδώ και χρόνια. Και το περασμένο πριν από μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε μια πολύ αξιόλογη εκδήλωση. Εκδήλωση μουσικοχορευτική, κύριε Καραβάνα, για πείτε μας λίγο. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα. Έγινε εκτός από την κατάθεση στεφάνων και την επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, έγινε μια μουσικοχορευτική παράσταση σε συνεργασία με τον σύλλογο Δώσε Πάσο, Ντάλε Πάσο στο ξενόγλωσσό του, το οποίο αναφέρθηκε σε ζωντανές μαρτυρίες οι οποίες διασώθηκαν διαμέσου των ετών. Τα κείμενα είχε επιμεληθεί η Άρτη. Την όλη παράσταση είχε επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Καπαδελάκης, ο οποίος είναι και χοροδιδάσκαλος του Ντάλε Πάσο, μαζί με την κυρία Νατάσα Πορτάλη, η οποία είναι χοροδιδάσκαλος του δικού μας συλλόγου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία της παράστασης, όλους όσους βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο για την διεκπεραίωση της και για την επιτυχή αποπεράτωση. Μάλιστα. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω τον Ευθύμη Λεκάκη, ο οποίος είναι ιστορικός είναι νομικός και ιστορικός ερευνητής, ο οποίος εκφώνησε τον λόγο στο Μνημείο των Πεθυνών. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και με το καλό, κύριε Αμπούη. Και με το καλό να τα ξαναπούμε, βέβαια. Καλό να τα ξαναπούμε, όπως και το σταθμό σας, ο οποίος προβάλλει και πρόβαλε αυτή την δραστηριότητά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.